Αυτό όμως που ξεπερνάει κάθε όριο είναι αυτό που κάνετε με τις τράπεζες. Δεν μου λέτε, λέει, λατείτε την κοινωνία, την ξεζουμίζετε κυριολεκτικά. Και την ίδια ώρα ενεργοποιείτε εγγυήσεις για τις τράπεζες, κρατικές εγγυήσεις, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Έλεος, κύριε. Έλεος, επιτέλους. 1 δισεκατομμύριο τα κέρδη φέτος μέσα στην κρίση και στις αναδουλειές των τραπεζών. 1 δισεκατομμύριο. Τα μισά από αυτά που παίρνετε, λέει, λατώντας τους μισθούς και τις συντάξεις φέτος. Και ερχόσαστε και λέτε, 25 δις εγγυήσεις στο τραπεζικό κεφάλαιο του δημοσίου. Ξέρετε που, έχουν φτάσει εσείως αυτά τα ποσά? Ξέρετε που έχουν φτάσει, κυρίες και κύριοι? 78 δισεκατομμύρια οι παροχές προς τις αναξιοπαθούσες τράπεζες, γιατί έχουν πνίξει την ελληνική κοινωνία στα χρέη και στην τοχογλυφία. 78 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι είναι αυτό το ποσό? Το έχετε αναλογιστεί? Είναι 6 φορές τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σήμερα. Είναι πάνω από τις κρατικές δαπάνες. Είναι πάνω από το 1/3 του δημοσίου χρέους. Όλα αυτά δώρο εντός εισαγωγικών στο τραπεζικό κεφάλαιο. Δώρο στο τραπεζικό κεφάλαιο. Και δίνετε αυτές τις εγγυήσεις. Δεν συμφωνούμε. Αλλά δεν μου λέτε, βάζετε και κανένα όρο για τη ρευστότητα? Για τη ρευστότητα των τραπεζών στην οικονομία είναι μηδενική και θα καταλήγει αρνητική εφέτος. Πού πάνε λοιπόν αυτά τα λεφτά, μπορείτε να μας πείτε? Ξέρετε πού πάνε όμως, και ξέρετε γιατί τα δίδετε. Διότι αυτές οι εγγυήσεις δεν μένουν εγγυήσεις στις τράπεζες. Φέρνετε ένα προϋπολογισμό λαιλασίας εδώ για τις τράπεζες. Δεν μένουν ως αυθαίρετες γενικές εγγύησεις. Αυτές μεταφράζονται μετά σε δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριοι, με 1% επιτόκιο, προνομιακό χαριστικό επιτόκιο. Γι' αυτό τις παίρνουν τις εγγύησεις οι τράπεζες. Και ρωτώ, δεν είναι ντροπή αυτό το οποίο κάνετε? Να δανείζετε τοκογλυφικά το δημόσιο και τα spread να είναι 10 μονάδες τώρα, 10% τα spread. Και οι τράπεζες να δανείζονται με τις εγγυήσεις του δημοσίου, του αναξιόπιστου, που βγαίνει στις αγορές για να δανειστεί με 12 και 13% και 14% τώρα, του αναξιόπιστου, να δανείζονται οι τράπεζες με 1% με αυτές τις εγγυήσεις. Δεν είναι τρέλα αυτό? Δεν είναι για ζουρλομανδία? Ποιους υπηρετείτε, κύριοι? Δεν υπηρετείτε τις τράπεζες? Δεν έχετε μια Ευρώπη των τραπεζιτών? Αυτό δεν είναι το σύστημα? Και ξέρετε πόσες είναι οι εγγυήσεις των τραπεζών? Τα δάνεια μάλλον των τραπεζών με 1% κύριοι, με 1% κύριοι, τα δάνεια των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή και Τράπεζα. Το υπόλοιπο αυτό το δανείο είναι 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Αμύθιτο ποσό. Έπρεπε να έχει πλημμυρίσει η αγορά με φτηνά δάνεια, κύριοι, με το 1%. Φτηνά δάνεια με 95 δις. Σκεφτείτε δανειοδότηση. Δεν έπρεπε να πλημμυρίσουν την αγορά με φτηνά δάνεια? Τοκογλυφία όμως. Τεράστια κέρδη. Και όταν εμείς κάνουμε μία πρόταση που την κάναμε τον καιρό, μας βγάλατε τρελούς τότε όταν το πρώτη φορά το λέγαμε, και προσωπικά αισθανόμουν μία απίστευτη πίεση, λες και έλεγα τη μεγάλη επαναστατική πρόταση, όταν λέγαμε ότι πρέπει απευθείας να διεκδικήσετε να δανείζετε το ελληνικό δημόσιο, και όχι μόνο φυσικά, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αυτή η ιδιαίτερα συγκυρία. Και μέχρι ένα ορισμένο ποσό ανάστασης και δακούφισης με το 1%, που δεν θα είχαμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ούτε καν διανοείστε να θέσετε μια τέτοια πρόταση. Δεν διανοείστε να τη θέσετε. Και ρωτώ, γιατί? Τις τράπεζες εξυπηρετείτε? Για τους τραπεζίτες είναι η Ευρώπη? Βεβαίως για τους τραπεζίτες είναι. Βεβαίως τις τράπεζες κατά κύριο λόγο και το χρηματιστικό κεφάλαιο εξυπηρετείτε. Και μια σκέψη ακόμα, μια πρόταση ακόμα, την οποία δεν μπορώ παρά να την πω, γιατί είναι ένα εθνικό άγος, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Όταν έχουμε τη γερμανική Ευρώπη, η οποία φτιάχνει μηχανισμούς για να στέλνει στο εκτελεστικό απόσπασμα στην ουσία τα θύματά της, όταν είμαστε κι εμείς
με έναν ορισμένο τρόπο θύμα του γερμανικού υπεριαλισμού και του γερμανικού κεφαλαίου και των γερμανικών πολυεθνικών. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και αυτή την ώρα, ακόμα και αυτή την ώρα που είμαστε πνιγμένοι ως το λαιμό, ως χώρα και ως ελληνικός λαός, να μην διεκδικείτε τις γερμανικές επανορθώσεις, κύριοι. Είμαστε η μόνη χώρα, δεν ξέρω αν το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είμαστε η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη κατεχόμενη με τρομακτικές καταστροφές από την τριπλή φασιστική και ναζιστική κατοχή, τρομερές καταστροφές, η οποία δεν έχουμε πάρει ούτε ένα μάρκο για τις επανορθώσεις, παρότι ληστεύτηκε κιόλας το Δημόσιο Ταμείο, ο Ελληνικός Χρυσός, από τους Γερμανούς Ναζί. Ούτε ένα μάρκο, εκτός αν θεωρείται ορισμένη αποζημίωση, ίσως, αυτά τα οποία συνέβησαν τα κωμικοτραγικά με την υπόθεση Μέρτεν. Γιατί το δεν το διεκδικείτε? Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει καμία αποζημίωση. Και μάλιστα μετά τη Συμφωνία Ειρήνης έπρεπε πρώτοι να τη διεκδικήσουμε. Και ξέρετε, κατά την Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Επανορθώσεων, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά επ' αυτού, το ποσό αυτό με τους στόχους σήμερα των επανορθώσεων ανέρχεται σε 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είναι μετρημένο το ποσό κατά γράμμα. 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα διεκδικείτε? Και αντίθετα, έχουμε αποφάσεις σαν αυτές του ορίου πάγου. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να συνέλθει η ολομέλεια της Βουλής για να το εξετάσει και να λάβει απόφαση η Ελληνική Βουλή ομόφωνη. Γιατί δεν είναι θέμα συγκυρίας μόνο, είναι και ένα θέμα εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι και ένα θέμα σεβασμού χιλιάδων και χιλιάδων που μαρτύρησαν στη γερμανική κατοχή.